Λοιπόν, επιστροφή εδώ από το διαφημιστικό διάλειμμα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με θέμα τον τουρισμό και καλεσμένους στο στούντιο της Αμερικής Τηλεόρασης τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΣΑΜΟ, τον κύριο Κώστα Κυριαζή, και τον εμπορικό διευθυντή Ρόδου και Βορειοανατολικού Αιγαίου για την ΤΟΥΗ, τον κύριο Γιώργο Χατζημιχάλη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής λιγάκι να συζητήσουμε για το χωροταξικό. Για πολλούς ο σχεδιασμός ενός νέου χωροταξικού θα έλυνε αυτόματα τα προβλήματα. Το χωροταξικό είναι πρόβλημα, χρειαζόμαστε καινούριο χωροταξικό. Τι είδους χωροταξικό χρειαζόμαστε, θα μας λύσει όλα τα προβλήματα ή είναι απλά ένα εργαλείο για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Κύριε Κυριαζή. Θα δώσω μία απάντηση στο εξής. Καταρχήν είμαι υπέρ του χωροταξικού και πρέπει να γίνει μία καινούρια μορφή, με τη διαφορά όμως ότι πρέπει το χωροταξικό το καινούριο που θα γίνει και οι περιοχές που θα δοθούν για τουριστική χρήση να έχουν τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, εάν μπορούν να έχουν νερό. Δηλαδή, όποιο χωροταξικό γίνει, πρέπει να ξεκαθαριστεί πρώτα αν έχει επάρκεια νερού, αν έχει επάρκεια πρόσβασης και εάν μπορεί η ενέργεια γενικότερα μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση για την εξυπηρέτηση ως προς τα σκουπίδια το ένα το άλλο, εάν μπορεί να τα καλύψει. Όπως και με την τηλεπικοινωνία, εάν υπάρχει πρόσβαση απάνω σε αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το χωροταξικό. Αν πούμε ότι κατεβαίνουν δύο αλυσίδες, οι οποίες μπαίνουν στο all inclusive, η τοπική κοινωνία δεν θα εισπράξει τίποτα, παρά μόνο το προσωπικό το οποίο θα δουλεύει εκεί. Εάν το προσέξουμε ιδιαίτερα και δώσουμε την έμφαση που χρειάζεται, πόση δυναμικότητα έχει το υπόλοιπο νησί να εξυπηρετήσει πόσο περισσότερο κόσμο, δηλαδή να μην φέρουμε περισσότερο κόσμο από αυτό που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Ήδη αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε προβλήματα στα περισσότερα σημεία της ΣΑΜΟ ως προς το πάρκινγκ. Σκεφτείτε να έρθουν και άλλα 6.000 άτομα, φέρνω ένα παράδειγμα, το οποίο να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί. Άρα θα είναι πολύ σοβαρό προγραμματισμό το πώς θα ανοίξουμε το χωροταξικό και ποια θα είναι η δυναμικότητα. Κύριε Χατζημιχάλη. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είμαι ειδικός να πω αν το καινούριο χωροταξικό θα λύσει το πρόβλημα ή όχι. Αυτό που ξέρω εγώ σαν τουριστικός πράκτορας είναι ότι η ΣΑΜΟΣ χρειάζεται επειγόντως καινούργια προϊόντα. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω όσον αφορά τα προϊόντα και εννοώ ξενοδοχεία κυρίως. Οπότε αν γίνει καινούριο χωροταξικό και αυτό μας λύσει το πρόβλημα, εγώ προσωπικά είμαι σίγουρα υπέρ. Το ξαναλέω, χρειάζεται η ΣΑΜΟΣ καινούργια προϊόντα. Τώρα, όσον αφορά το All Inclusive, θα διαφωνήσω λίγο με τον κύριο Κυριαζή, διότι το να γίνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο της τάξης 300-350 δωματίων δεν σημαίνει ότι θα δουλέψει μόνο αυτό το ξενοδοχείο. Θα δουλέψει όλο το νησί και προσωπικό και μικρότερα ξενοδοχεία στα οποία, τα οποία θα είναι το περιφερειακό πρόγραμμα του κυρίως προγράμματος ενός tour operator, αλλά και το all inclusive δεν είναι φυλακισμένοι οι πελάτες μέσα στο ξενοδοχείο, βγαίνουν πάρα πολύ έξω και θα φάνε έξω και θα πιούν έξω και πολλά άλλα πράγματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό ζητάει ο πελάτης αυτή τη στιγμή, το all inclusive ζητάει και αν μη τι άλλο, είμαστε υποχρεωμένοι ως σε ένα βαθμό να το παρέχουμε στον πελάτη το οποίο το ζητάει. Αυτό το λέτε εσείς ως εκπρόσωπος εταιρείας η οποία πουλάει all inclusive. Το λέω γιατί φαντάζομαι θα έχετε ακούσει κι εσείς από επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τα ξενοδοχεία, έτσι από εστιατόρες, από άλλα καταστήματα εστίασης, τα οποία λένε ότι μας έχει καταστρέψει το all inclusive. Το All Inclusive στη ΣΑΜΟ είναι ελάχιστο, έτσι. Μιλάμε για τρία ξενοδοχεία όλα και όλα τα οποία το κάνουν και το ένα είναι στο Καρλόβαση, το άλλο είναι στα Βοτσαλάκια και το τρίτο είναι στο Πυθαγόριο. Υπάρχει δηλαδή και διασπορά. Το οποίο δεν είναι καν All Inclusive μόνο. Είναι το μισό ξενοδοχείο All Inclusive και κάτω από το μισό. Και πάλι όμως οι πελάτες, οι Σκανδιναβοί ειδικότερα οι οποίοι το αγοράζουν, από τη μία εβδομάδα που θα μείνουν εδώ, τις τρεις βραδιές τουλάχιστον θα βγουν έξω. Λοιπόν. Πάντως, κοιτάξτε κύριε Χατζημιχάλη, περιορίζει το
Το all inclusive περιορίζει. Δεν θα βγουν τα ίδια χρήματα όχι, έξω. Όχι, γιατί θα σας πω, το συγκεκριμένο γραφείο το οποίο έχει το all inclusive στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο στο Πυθαγόριο, είχε πριν 5 χρόνια που δεν υπήρχε τέτοιο συμβόλαιο 9.000 κόσμο, 10.000 κόσμο τη σεζόν και φέτος έχει φτάσει, έχει φτάσει στις 30.000 κόσμο. Αυτές οι 20 επιπλέον χιλιάδες κόσμος δεν πήγαν όλοι σε αυτό το ξενοδοχείο, το all inclusive, έχουν μοιραστεί σε όλα τα ξενοδοχεία της ΣΑΜΟΥ. Άρα λοιπόν, στο τέλος της ημέρας το νησί είναι κερδισμένο, δεν είναι χαμένο λόγω του all inclusive. Όμως πρέπει να σκεφτούμε τον tour operator ο οποίος θέλει να μεγαλώσει το πρόγραμμά του, τι προϊόντα χρειάζεται. Εκεί είναι η ουσία. Έχοντας λοιπόν καλά προϊόντα, ας είναι και σε all inclusive, θα μεγαλώσει το πρόγραμμά του. Μεγαλώνοντας το πρόγραμμά του, θα έρθει περισσότερος κόσμος στο νησί. Περισσότερος κόσμος στο νησί σημαίνει περισσότερη δουλειά για όλους μας. Είναι τόσο απλό. Εγώ θα πω απλά μόνο, θα αναφέρω το εξής. Εάν η ΚΟΣ μαζί με τη ΣΑΜΟ ξεκινήσανε μαζί. Σχεδόν. Περίπου στα ίδια δεδομένα ήταν και πηγαίναμε ένα δίπλα στον άλλον. Βγήκε η ΣΑΜΟΣ εκτός αναπτυξιακού νόμου, μπήκε η ΚΟΣ μέσα στον αναπτυξιακό νόμο και έγινε αυτό το οποίο έγινε. Αυτή τη στιγμή στην ΚΟ, τα ξενοδοχεία, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να προσέξουμε το χωροταξικό, τα μικρά ξενοδοχεία έχουν πρόβλημα και τα μεγάλα ξενοδοχεία, οι αλυσίδες δουλεύουν και μάλιστα δουλεύουν με έντονο ρυθμό. Μπορεί να φτάσουν και ένα εκατομμύριο φέτος από ό,τι υπολογίζεται. Δεν θα είναι το 1 εκατομμύριο, αλλά πώς είναι. Ένα 200 λοιπόν η ΚΟΣ. Τα εστιατόρια όμως στην πόλη της ΚΟ κλείνουν. Δηλαδή μένανε, βήκανε το 1 εκατομμύριο, αλλά δεν πετύχανε αυτό που θέλανε να πετύχουν. Δηλαδή... Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα εστιατόρια και τέλος πάντων οι επιχειρήσεις γύρω οι παράπλευρες επιχειρήσεις, τι προσφέρουν. Ναι. Και αν ακολουθούν το γενικό ρεύμα της ζήτησης. Όταν το αλφα εστιατόριο έχει μείνει στο μενού που είχε πριν 20 χρόνια, έχει τα ίδια τραπέζια, έχει την ίδια τέντα, έχει δεν ξέρω τι άλλο, τα ίδια. Το μόνο που ανεβάζει είναι οι τιμές του και δεν προσφέρει τίποτα άλλο στον πελάτη καινούριο από ό,τι πρόσφερε πριν 20 χρόνια. Με συγχωρείτε, αλλά λογικό είναι να μην δουλεύει πλέον αυτός ο επιχειρηματίας. Και αυτό το ίδιο ισχύει και για τα ξενοδοχεία. Κάποια μικρά ξενοδοχεία έχουν βγει από μόνα τους εκτός αγοράς, διότι προσφέρουν ακριβώς το ίδιο πράγμα που προσέφεραν πριν 20 χρόνια. Οπότε λογικό είναι. Ο τουρισμός πάει μπροστά, ο κόσμος πάει μπροστά, οι απαιτήσεις αλλάζουν. Δεν είναι οι ίδιες που ήταν πριν 20 χρόνια, που κάποτε τους βάζαμε ακόμα και στην ταράτσα να κοιμηθούν και δεν παραπονιόταν και ήταν και ευχαριστημένοι. Πλέον θέλουν άλλου είδους ανέσεις. Και εμείς οι ίδιοι δηλαδή. Έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα. Ωραία. Για να ξεκαθαρίσω κι εγώ, για να μην δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα το οποίο φέρει άλλαν-τάλλον αποτελέσματα, να το ξεκαθαρίσω. Είμαστε υπέρ του χωροταξικού, είμαστε να γίνουν μονάδες πεντάστερες και τετράστερες, δεν το αμφισβητώ αυτό, αλλά μέχρι ένα σημείο, μέχρι εκεί που δεν θα μπορέσει να βλάψει το υπόλοιπο κομμάτι της ΣΑΜΟΥ. Φυσικά. Το λέω καθαρά, γιατί όπως μαζί με αυτή τη διαδικασία πρέπει και ταυτοχρόνως, αφού μεγαλώσει το χωροταξικό, να δοθούν και τα κίνητρα στα υπάρχοντα ξενοδοχεία να μπορέσουν να εξυγχρονιστούν. Φυσικά, εννοείται αυτό. Πρέπει να μην κάνουμε τα λάθη που κάνουν τα άλλα νησιά. Να μπορέσουμε να προλάβουμε και να δούμε τι έφτεξε στα υπόλοιπα νησιά για να φέρουμε και εμείς το σωστό αποτέλεσμα. Δεν είπε κανείς φυσικά να πάμε να χτίσουμε 10-όροφα κτίρια με 500 και 600 δωμάτια μέσα, εννοείται. Τα οποία θα χαλάσουν όλη την αισθητική του νησιού. Θα πρέπει να υπάρξει σωστή ανάπτυξη σύμφωνα με τους κανόνες και με το γενικό πλάνο του νησιού και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Και μπορεί να γίνει και σχετικά εύκολα. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον. Και από ξένες εταιρείες, ενώ όχι σαμιακές εταιρείες. Ναι, είχα διαβάσει ότι κάποια στιγμή ότι η TUI ενδιαφέρονταν να επενδύσει. Ναι. Ισχύει αυτό? Έχετε κάνει διαρευνητικές επαφές? Πάντα κάνουμε διαρευνητικές επαφές και πάντα μας ενδιαφέρει το οτιδήποτε. Φυσικά μετά την κάθε πρόταση ή την κάθε περίπτωση την αξιολογούμε και αναλόγως πράττουμε. Η TUI δεν είναι ξενοδόχος και δεν θα χτίσει ξενοδοχεία.
Η TUI γεμίζει ξενοδοχεία. Αυτό είναι το, αυτή είναι η δουλειά μας. Να κάνουμε σωστές συμφωνίες με συνεργάτες για πολλά χρόνια και να γεμίζουμε τα ξενοδοχεία. Mm-hmm. Η κύρια δουλειά μας αυτή είναι. Mm-hmm. Τώρα να ρωτήσω κάτι, τι έγινε με τη ρωσική αγορά η οποία θα μας έσωζε και πρέπει να κάνουμε επαφές. Το ένα πίσω από τα άλλο, τα έτσι, αρκετά, να μην πω πολλά, αρκετά τουριστικά γραφεία της Ρωσίας βαράνε αυτό που λέμε κανόνι στη γλώσσα της αγοράς. Έχουμε καταρχήν τις περιπτώσεις εδώ στη Σάμο, κύριε Ιαζή. Εφέτος είμαστε, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, οι τυχεροί της όλης υπόθεσης, γιατί δεν είχαμε tour operator Ρώσο, οπότε δεν περάσαμε και αυτή τη δοκιμασία, γιατί παλαιότερα περάσαμε ορισμένες δοκιμασίες από ορισμένα πρακτορία τα οποία δεν τα καταφέραν και πέσαν έξω και αφήσανε αρκετά χρέη. Οπότε αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα. Τώρα εξαρτάται και τι συμφωνίες έχουν δοθεί και πώς είναι πληρωμένα τα ξενοδοχεία και πώς γίνεται όλη η διαδικασία. Συνήθως τα μικρά ξενοδοχεία την πατάνε περισσότερο από ότι τα μεγάλα ξενοδοχεία τα οποία έχουν προπληρωθεί όλη η εργασία που έχουν μέσα στο καλοκαίρι. Τα ξενοδοχεία της Σάμου συμβαδίζουν με την εποχή τους. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός πελατών κλείνουν τις διακοπές τους online, μέσω διαδικτύου. Τα ξενοδοχεία της Σάμου έχουν παρουσία στην αγορά διαδικτυακή. Έχετε μια εικόνα αν έχουν, σε τι βαθμό, σε τι αριθμό και πόσο έχουν επωφεληθεί από αυτή την δραστηριότητα. Πολύ καλή ερώτηση. Επειδή η αγορά αρχίζει και το ζητάει, μέρα με τη μέρα βρίσκουμε μεγάλες διαφορές, δηλαδή κάθε φορά βλέπουμε και ένα καινούριο ξενοδοχείο να μπαίνει μέσα στο διαδίκτυο ή να εξυγχρονίζεται και να μπαίνει ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονική μορφή. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε και φέτος να κάνουμε ένα σεμινάριο γύρω από αυτό το θέμα για την ηλεκτρονική διαχείριση του ξενοδοχείου. Αργήσαμε, αλλά μπήκαμε. Μπαίνουμε σιγά σιγά, φαίνεται έντονα. Αλλάζει και γενιά, δηλαδή ο πατέρας το δίνει στο γιο, τα νέα παιδιά είναι πολύ πιο ευέλικτα, πολύ πιο προσεκτικά και βοηθάνε στο να μπορέσουν να γίνουν σε ηλεκτρονική μορφή τα ξενοδοχεία. Αρχίζει και γίνεται. Έχει αρκετά αποτέλεσμα. Εικόνα έχετε, ας πούμε, σε τι βαθμό έχει γίνει αυτό μέχρι τώρα? Κοιτάξτε, δηλαδή στα 120 περίπου. Πριν, όταν με πήρατε τηλέφωνο και μας προσκαλέσατε, μπήκα μέσα στο Zoofer. Ναι. Είναι η μηχανή που αξιολογεί τα ξενοδοχεία και πρέπει να ομολογήσω ότι έχουμε καλά αποτελέσματα η Σάμος σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέρη. Δηλαδή έχει πιο υψηλή βαθμολογία η Σάμος σε σύγκριση με άλλες τουριστικές περιοχές. Αυτό είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, δείχνει ότι γίνεται μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια και ο πελάτης αποκτάει πολύ μεγαλύτερη οικειότητα. Έχουμε και το πλεονέκτημα ότι οι μικρές μονάδες δημιουργούν αυτό το οικογενειακό κλίμα και δεν είναι το άτομο, ο πελάτης ή ο φιλοξενούμενος, δεν έχει τον αριθμό αλλά έχει το όνομά του. Αυτό αρχίζει και φαίνεται καθαρά και το βλέπουμε και στην βαθμολογία των ξενοδοχείων. Νομίζω ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο, γι' αυτό και η Σάμος ξεχωρίζει ως προς τις επαναλήψεις. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι και από τα πρώτα μέρη στην Ελλάδα που έχει τις περισσότερες επαναλήψεις σε σύγκριση με άλλες τουριστικές περιοχές. Είναι γύρω στο 30% των πελατών είναι επαναλαμβανόμενοι πελάτες, που είναι μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό. Γύρω στο 30% είπατε. 30, ναι, 30-32% κάπου εκεί. Εντάξει, στο σύνολο είναι περισσότερο και άλλη μια αγορά η οποία εξελίσσεται και πρέπει να τη δούμε πάρα πολύ προσεκτικά και να προσαρμοστούμε πάνω σε αυτό είναι η Τουρκία, δεν ξέρω για τόσο χρονικό διάστημα, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει βοηθήσει, εκεί που λέγαμε τα δύσκολα της πόλης της Σάμου, έχει βοηθήσει την πόλη της Σάμου ως προς τα καταλήμματα και ως προς την νομίζω, δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η εντύπωση που έχω, ότι
Ουσιαστικά η άνοδος αυτή του τουρισμού από την Τουρκία τα 2-3 τελευταία χρόνια έρχεται λίγο να ισοσκελίσει το ότι έχουμε χάσει από τον εσωτερικό ελληνικό τουρισμό. Δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η εντύπωση. Σίγουρα. Αν και φέτος από ό,τι είδαμε τα αποτελέσματα, δηλαδή πιστεύω ότι θα έχουμε θεαματική αύξηση πάλι από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά και φέτος, ακόμα βέβαια όλα τα στοιχεία δεν τα έχουμε ολοκληρώσει, αλλά τουλάχιστον από τις πρώτες επαφές που είχαμε, ο ιστορικός τουρισμός πήγε κάπως καλύτερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Φαινόταν και στους δρόμους. Η κίνηση ήταν πολύ πιο αυξημένη, ειδικά στους δρόμους, και Ιούλιο-Αύγουστο φαινόταν ότι υπήρχε κόσμος. Δηλαδή πήγαμε σε χρονιές πριν 6-7 σεζόν όσον αφορά την κίνηση στον δρόμο. Και αν η συγκοινωνία, η οποία πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ήταν, βέβαια το Μύκονος βοήθησε πάρα πολύ, αν η συγκοινωνία ήταν πιο προσιτή, πιο μάλλον προσιτή ως προς το χρονικό διάστημα, όχι ως προς την τιμή, γιατί οι τιμές φέτος ήταν κάπως πιο λογικές, θα είχαμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό ήθελα να πω εγώ πριν για το online που είπατε, ότι το online για να πάει καλά χρειάζονται καλές συγκοινωνίες και εύκολες συγκοινωνίες, διότι ο πελάτης ο οποίος θα κλείσει online ξενοδοχείο, συνήθως κλείνει μόνο το ξενοδοχείο και βρίσκει μόνο τον τρόπο πώς θα έρθει. Γεγονός. Η σύνδεσή μας με την Ευρώπη δυστυχώς είναι μόνο με. Δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο με τα τσάρτερ. Τα τσάρτερ τα αναβλώνουν οι tour operator και φυσικά θέλουν να γεμίσουν τις θέσεις με πακέτα, όχι με σκέτα εισιτήρια. Μέσω Αθηνών ξέρουμε όλοι πώς είναι η σύνδεση, είτε με καράβι είτε με αεροπλάνο. Οπότε είναι μοιραίο το online να μην δουλεύει όπως θα δουλεύει σε άλλα μέρη που έχουν πολύ πιο εύκολη πρόσβαση. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Παίζει ρόλο, γιατί κατηδίαν το συζητάμε όλοι μας αυτό, παίζει ρόλο το τι ειδήσεις παράγονται για τον τόπο. Δηλαδή θα πάω πίσω χρονικά, θα πάω στο 2001 που είχαμε εκείνη τη μεγάλη την καταστρεπτική πυρκαγιά. Θυμάμαι τον πρόεδρο. Το 2000 ήταν αυτό. Πάω πίσω λοιπόν το καλοκαίρι του 2000 και θυμάμαι τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Κυριαζή, που είναι εδώ δίπλα μας, να απευθύνει έκκληση μέσω ραδιοφώνων αλλά και μέσω τηλεόρασης από τα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια που είχαν κατακλείσει τότε τη Σάμο. Καταρχήν έκκληση για αυτοσυγκράτηση και να μην περιγράφει ο καθένας μια εικόνα καταστροφής, βιβλικής καταστροφής για τη Σάμο και απόλυτης καταστροφής, γιατί όντως τα πράγματα δεν ήταν έτσι, είχαμε υποστεί μια μεγάλη ζημιά αλλά δεν είχαμε καταστραφεί ολοσχερός όπως παρουσίαζαν τα ρεπορτάζ. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια κακή παραγωγή είδησης για τη Σάμο εκείνη την περίοδο. Επηρεάζει το πόσες αρνητικές ειδήσεις υπάρχουν για το νησί και ειδικότερα στην εποχή του διαδικτύου όπου τα πάντα μεταδίδονται με απίστευτη ταχύτητα και χωρίς να έχεις την ευχέρεια και την ευκολία να τα διασταυρώσεις και να τα ελέγξεις. Πάρα πολύ. Επηρεάζει. Βέβαια το αρνητικό γίνεται και θετικό. Το ότι η Ελλάδα ακούστηκε σε όλο τον κόσμο, το ότι δεν πήγε καλά οικονομικά και ότι βρίσκεται το κράτος μας σε μια δύσκολη θέση. Κινητοποίησε ανθρώπους. Μπορεί από τον ίδιο τρόπο το ότι πρέπει διαπά να δούμε τι γίνεται σε αυτή την Ελλάδα, τι χώρα είναι αυτή, και παρουσιάζει ήδη αυτή τη στιγμή, παρουσιάζει μια αύξηση. Βέβαια η αύξηση αυτή να την ομολογήσουμε και να την πούμε δεν είναι μονάχα προϊόν της δικής μας αρνητικής διαφήμισης η οποία μπορεί να γίνει θετική, είναι και ένα προϊόν το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές χώρες που είναι αποκλεισμένες από το τουριστικό γίγνεσθε λόγω πολιτικών ή διάφορων, όπως η Αίγυπτος ας πούμε. Η Αίγυπτος και διάφορες άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν χάσει λόγω του ότι έχουν πολιτική αναστάτωση. Ένα πράγμα που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι αυτό που παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο και θα το δούμε κάθε μέρα, θα το βρίσκουμε μπροστά μας, είναι η ασφάλεια των πελατών. Έτσι. Πρέπει να ξεχωρίσουμε σε αυτό το θέμα. Έχουμε τη χαμηλότερη εγκληματικότητα γενικότερα, η Σάμος ειδικότερα, είναι από τα τελευταία μέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τη χαμηλότερη εγκληματικότητα. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα απάνω σε αυτό το θέμα της ασφάλειας, γιατί θα το βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας. Και μπορεί μερικές φορές ο έλεγχος των αεροδρομίων και οτιδήποτε να περνάει σε πιο δύσκολο βαθμό,
Αυτό όμως πρέπει να το προσέξουμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο, αν μας παρουσιαστεί οποιοδήποτε αρνητικό, δεν θα φέρουμε το σωστό αποτέλεσμα και δεν θα έχουμε την επιτυχία. Γύρω από την ασφάλεια, το ξαναλέω πάλι, παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Τι είναι δηλαδή, πώς να το προσέξουμε? Κοιτάξτε, για μένα προσωπικά, επειδή το είδα το 2000, όταν είχαμε εκείνες τις μεγάλες πυρκαγιές, δεν υπήρξε καμιά επιτροπή που να μπορεί να διαχειριστεί την κρίση. Ναι. Και το έχω ζητήσει και επανειλημμένως. Μια πρέπει... επιτροπή διαχείρισης κρίσεων. Εγώ σας λέω ότι αν συμβεί κάτι στραβό, πρέπει να ήμασταν προετοιμασμένοι, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να δουλέψουμε όλοι μαζί συλλογικά για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Η κρίση δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι, οτιδήποτε πράγμα είναι αυτό, αλλά πρέπει να την αντιμετωπίσουμε συλλογικά και να ξέρουμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Εάν σε μια κρίση ο ένας λέει τα μακριά του και ο άλλος λέει τα κοντά του, δεν θα φέρουμε το σωστό αποτέλεσμα. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να φτιαχτεί μια επιτροπή η οποία να μπορεί να διαχειριστεί όλα τα σενάρια που μπορεί να υπάρχουν, να είναι μέσα όλος, όλη η Σάμος να είναι μια γροθιά για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Πάντως και μια επιτροπή η οποία είναι σωστή και πρέπει να υπάρξει, συμφωνώ μαζί σας, δεν μπορεί να αποτρέψει τον κάθε ένα που κυνηγάει τη δημοσιότητα να πει το μακρύ και το κοντό του, έτσι. Και αυτό ελέγχεται. Και αυτό ελέγχεται. Πλέον δεν νομίζω, είναι δύσκολο. Πώς θα ελεγχθεί αυτό τώρα? Μέσα από τα social media, μέσα από την εποχή του διαδικτύου, δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείς να περιορίσεις τη ζημιά. Το σίγουρο είναι ότι μπορείς να περιορίσεις τη ζημιά. Τι θα κάνουμε τον χρόνο? Έχουμε μια εικόνα προς τα που θα πάει η αγορά, προς τα που θα πάμε εμείς? Ή είναι νωρίς ακόμα να το πούμε αυτό? Δεν είναι νωρίς. Ξέρουμε. Καλώς εγώ των πραγμάτων και βάσει των συμβολίων που έχουν ήδη γίνει, προβλέπεται να είναι μια καλή χρονιά και του χρόνου. Ναι. Καλύτερη από τη φετινή. Ναι. Καλύτερη ακόμη και από τη φετινή. Ναι. Δηλαδή, είπατε μια αύξηση γύρω στο 20%, 18-19%. Του χρόνου δεν θα είναι σίγουρα τόσο μεγάλη, ναι, αλλά με λίγη προσπάθεια μπορούμε να πάμε πάλι σε διψήφιο νούμερο. Ναι. Γίνεται. Άρα δηλαδή περισσότερο θα σταθεροποιηθούμε, πιστεύετε, σε αυτά τα νούμερα, σε αυτά που είμαστε σήμερα? Ναι, υπάρχουν κάποια μικρά περιθώρια βελτίωσης και εγώ το λέω από την άποψη των κρεβατιών και των ξενοδοχείων που υπάρχουν. Δηλαδή, ναι, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ήταν εκεί γύρω στις 30.000 κόσμος. Δεν μπορούμε να πάμε πολύ παραπάνω. Έτσι. Μπορούμε όμως να βελτιώσουμε το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο. Και για τον χρόνο, ήδη τουλάχιστον εμείς κάποια γραφεία μας έχουν βάλει και μία εβδομάδα παραπάνω μες τον Οκτώβριο. Ναι. Που είναι θετικό. Και θα βοηθήσει στο σύνολο. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλύτερη χρονιά. Αναλόγως πώς θα πάνε οι μικροί μήνες μέσα στη σεζόν, θα έχουμε και το συνολικό ποσοστό. Κύριε Γκριαζή, με την εταιρεία χαμηλού κόστους, στην αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, τι γίνεται, έχουμε κάτι? Συνεχίζουμε να έχουμε ακόμα δυσκολίες πολλές, πάρα πολλές δυσκολίες. Όπως είπε και ο κύριος Χατζημιχάλης, δεν είναι ένας προορισμός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να βάλει μία, δύο, τρεις πτήσεις οι οποίες να στηρίξουν μια εταιρεία χαμηλού κόστους. Όλοι τους είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Είναι δύσκολο το αυτό και αν πούμε πως το βάζουμε, δεν θα ήθελα ποτέ να μπλεχτώ σε μια διαδικασία το να βάλουμε ένα αεροπλάνο για ένα χρόνο, να μας πάρει το κόσμο τα λεφτά και μετά να μείνουμε στο δρόμο. Δεν θα ήταν σωστό. Γίνεται μια προσπάθεια, σοβαρή προσπάθεια, η οποία για να φέρει αποτέλεσμα θέλει, να το πω διαφορετικά, ο πελάτης των εταιριών χαμηλού κόστους δεν έχει καμία σχέση με τον πελάτη που ξέρουμε από τα πρακτορία, ο οποίος θα έρθει για μια εβδομάδα ή για 4 μέρες ή για 14 μέρες, θα είναι ένα πακέτο κτλ. Οι εταιρείες χαμηλού κόστους μπορεί να φέρει κόσμο μέσα του Σαββατοκύριακο, δηλαδή να περάσουμε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή και να γυρίσουμε πίσω, γιατί θα είναι χαμηλό το ειστήριο και θα μπορέσουμε να έχουμε. Και αυτό κοιτάζει περισσότερο, δηλαδή είναι το να μπορέσει να βρει μέσα από τις μηχανές τις ηλεκτρονικές το πώς θα μπορέσει να γεμίσει αυτό το αεροπλάνο. Εάν έχουμε χρήματα και δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε, μακάρι να τα είχαμε, θα μπορούσαμε να το ρισκάρουμε και να πούμε, ξέρεις κάτι, πόσο θα μας στοιχήσει 500.000, να μαζέψουμε 500.000, θα βάλουμε το αεροπλάνο
και να το προχωρήσουμε, και αν την επόμενη χρονιά δεν πάει, να το ξαναεπιχειρήσουμε άλλες 500.000 και ούτω καθεξής, και να αρχίσουμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, να πληρώνουμε ένα αεροπλάνο για να λέμε πως έχουμε ένα αεροπλάνο χαμηλού κόστος. Και να έρχεται και αν γεμίσει, αν δεν γεμίσει, τι να κάνουμε. Θα το πληρώσουμε. Ναι. Εντάξει, έχουμε τα λεφτά, το πληρώνουμε. Το σκεπτικό δεν είναι αυτό. Το σκεπτικό είναι να μπορέσει να μπει ένα αεροπλάνο το οποίο να έχει όλα αυτά τα στοιχεία εισάμως, που να μπορεί να το γεμίζει, να φέρνει τον κόσμο και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό είναι δύσκολο. Και όπως μου είπε και συγκεκριμένα ο διευθυντής μιας τέτοιας εταιρείας, μου λέει: αγαπητέ κύριε Κυριαζή, αεροπλάνα δεν τα έχουμε στο δρόμο, τα παίρνουμε και τα βάζουμε και τα πετάμε όπου θέλουμε. Τα αεροπλάνα και αυτά ακόμα που έχουμε παραγγείλει είναι κλεισμένα ήδη. Οπότε κατάλαβα ότι αν ήμασταν Ρόδος, δεν το συζητούσαμε, θα το είχαμε πετύχει. Είμαστε όμως Σάμος και έχουμε αυτά τα μειονεκτήματα που έχουμε. Δεν έχουμε, δηλαδή, ένας ο οποίος δεν θέλει να έρθει σε ένα πεντάστερο, είναι περιορισμένος ο αριθμός κλινών, πάρα πολύ λίγος. Ένας σε ένα τετράστερο πάλι το ίδιο. Οπότε αρχίζουμε και πέφτουμε σε κατηγορίες, οπότε πέφτουμε και σε ανάλογο κόσμο, ο οποίος θα είναι υποβαθμισμένος ως προς το budget. Και δεν υπάρχει γενικότερα, δεν υπάρχουν επιλογές. Ναι, δεν υπάρχουν. Τι θα διαλέξει ο πελάτης. Και μην πιστέψετε ότι ο πελάτης είναι διαφορετικός, ο πελάτης του χαμηλού κόστους, από τον πελάτη των πρακτορείων. Μια ανάλογη κατηγορία θα έχουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να επαναφέρουμε, ξέρω εγώ, το Μεγιστάνα, το Ρώσο, ο οποίος θα έρθει εδώ και θα αρχίσει να αγοράσει και να κάνει αυτά. Το Μεγιστάνα θα έρθει με το σκάφος. Μπράβο. Οπότε δεν είναι αυτό που. Γιατί πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές και να είμαστε μέσα στην πραγματικότητα. Η Σάμος έχει όλη αυτή την πρίκα που έχει, αυτό το προϊόν πρέπει να πουλήσουμε για να μην βγούμε εκτός αγοράς. Δηλαδή, λογικά πουλάμε ένα προϊόν το οποίο είναι λίγο δύσκολο να πουληθεί. Είναι η οικογενειακή επιχείρηση, η οποία έχει λίγο περισσότερο κόστος από ό,τι θα είχε το All Inclusive. Είναι μια επιχείρηση η οποία σε αρκετές επιχειρήσεις δίνει στο καλύτερό σου εαυτό για να αποκτήσει πελάτη και μάλιστα επαναλαμβανόμενο. Όχι να τον κάνεις ευχαριστημένο, να τον κάνεις ενθουσιασμένο. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Γι' αυτό και η Σάμος μπορεί να λέμε πως είμαστε φτηνοί σαν νησί, αλλά δεν είμαστε όμως αυτό που ζητάει η αγορά σήμερα, που ο κόσμος περνάει την κρίση, έχει το χιλιάρικο στην τσέπη και λέει εγώ ένα χιλιάρικο πρέπει να περάσω, και δεν τον ενδιαφέρει ούτε ο προορισμός, ούτε είναι αυτό που λέμε ούτε το destination, ούτε το accommodation, δηλαδή ούτε το ξενοδοχείο, ούτε ο προορισμός, δεν τον ενδιαφέρει που θα πάει, αλλά ότι πρέπει να περάσει με 1.000 ευρώ. Και αυτό παρουσιάζεται μετά την κρίση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο στην κουβέντα μας. Κύριε Γάτζη Μιχάλη. Αυτό που ήθελα να πω είναι αυτό που, με το οποίο ξεκινήσαμε, την προσπάθεια που κάνει το επιμελητήριο, που θα πρέπει όλοι μαζί να τη στηρίξουμε, να στηρίξει και, και η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, να πάμε λίγο μπροστά. Η Σάμος είναι όμορφο νησί, είναι πανέμορφος προορισμός. Ναι, μην το αγγίσουμε πάλι αυτό ότι είμαστε ωραίο νησί και μας φταίνει οι άλλοι. Όχι, εμείς φταίμε, δεν φταίει κανένας άλλος, μόνο εμείς φταίμε. Αλλά χρειάζεται οργάνωση, αυτό. Κύριε Κυριαζή. Εγώ θέλω να κλείσω πάλι, να συνεχίσω απλά για το DMO, για τον Οργανισμό Διαχείρισης Τουριστικού Προϊόντος, ότι πρέπει όλοι μαζί να ρίξουμε κάτω τα κόντια και τα ξύφη και να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε. Τι εννοείται? Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Ο ένας με τον άλλον, έχουμε αυτές τις... Σε προσωπικό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο. Ο άλλος με πολιτική χρειά, ο άλλος με οποιαδήποτε επαγγελματική χρειά. Ίσως να θίγονται ορισμένα συμφέροντα κτλ. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι η μοναδική φορά, τουλάχιστον, που μαζευτήκαμε 11 φορείς, και θα χαρώ πάρα πολύ μέσα σε αυτή τη διαδικασία να δούμε και το πρώτο και το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης να υποστηρίξει αυτό το πράγμα. Το κάνουμε ιδιωτικού δικαίου για να έχει την ευελιξία και να μην μπλέξουμε μέσα στο κρατικό φορέα, και θα ήμουν ευτυχής να δω αυτό το πράγμα να υλοποιείται, να φέρει ένα σωστό αποτέλεσμα και όλα μαζί μετά
αν είμαστε όλοι μαζί και, και τις εταιρείες χαμηλού κόστους θα δούμε και το χωροταξικό θα δούμε πώς θα αλλάξει και πώς θα γίνει και πώς θα φτιάξει. Αυτό πρέπει να περάσει μέσα από μια συλλογική εργασία. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο για την παρουσία σας εδώ στην Σαμιακή Τηλεόραση. Να ευχαριστήσω και τους τηλεθεατές που ήταν μαζί μας εδώ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, την επόμενη εβδομάδα εδώ πάντα μέσα από τη συνόδεια της Σαμιακής Τηλεόρασης. Να σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχηθούμε ένα όμορφο βράδυ.